Σειρά προτάσεων κατά της βίας των ανηλίκων έχει ετοιμάσει η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καλαμάτας μετά την αύξηση των κρουσμάτων πανελλαδικά, κάποια εκ των οποίων έχουν σημειωθεί και στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Αυτά που πρέπει να γίνουν πολλά και ο ρόλος τόσο της οικογένειας όσο και του ίδιου του σχολείου ιδιαίτερα σημαντικός. Πολύ κομβικός ο ρόλος των γονέων και σαν άτομα, οι γονείς ο καθένας προσωπικά, αλλά και σαν συλλογικότητες ως συλλόγους γονέων που θα πρέπει στην πρωματοπίδα τους να αναδείξουν δράσεις που να στυλιτεύουν το ρόλο και το περιεχόμενο του σχολείου. Να προσπαθούν να τον αναβαθμίσουν, αλλά και από εκεί πέρα και να κάνουν δράσεις μέσα στα σχολεία που να αναδεικνύουν τον πραγματικό πολιτισμό κόντρα στην υποκουλτούρα, τον αθλητισμό με τα μηνύματα κατά της βίας και άλλα πολλά. Έχουμε τα παιδιά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να έχουν ούτε μισή ώρα ελεύθερο χρόνο την ημέρα και δυστυχώς όλα αυτά τα φαινόμενα οδηγούν σε εξάρσεις πραγμάτων που είναι δυσάρεστα για όλους μας, που τα βλέπουμε και πολύ φοβόμαστε ότι θα πολλαπλασιάζονται. Και αυτό όσο η κοινωνία και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα, μοιάζει να παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις με την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική. Οι γονείς των παιδιών που έχουν παραβατική συμπεριφορά, που έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, είναι αυτοί που δεν θα ασχοληθούν να έρθουν εδώ. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τα παιδιά τους έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Δεν μας απασχολεί η συμμόρφωση αυτών των ανθρώπων, γιατί πάντα θα προκύπτουν. Είναι τέτοιες οι κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούν πάντα τέτοια περιστατικά. Και στο παρελθόν είχαμε και δυστυχώς και στο μέλλον θα έχουμε. Το θέμα όμως είναι να φτιάξουμε ένα περιβάλλον υγιές και πραγματικά επιμορφωτικό και παιδαγωγικό για το σύνολο των παιδιών, να μην κατηγοριοποιούνται τα παιδιά ανάλογα με την οικογένεια που προέρχονται, που δύσκολα υπάρχουν και δύσκολες οικογένειες, το ξέρουμε όλοι. Και ούτε να σηκώνουμε το δάχτυλο στον ένα μπαμπά ή στον άλλο ή στην άλλη μαμά ότι είναι κακός οτιδήποτε. Αυτός ο γονιός. Θα πρέπει να προβληματιστούμε το τι ελεύθερο χρόνο έχει και αυτός να ασχοληθεί με τα παιδιά του, εάν δουλεύει 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Για μας πολύ σημαντικός ρόλος είναι ο ρόλος της παιδείας, άρα ο ρόλος του σχολείου. Να πάψει να είναι στήρο, να πάψει να είναι ανταγωνιστικό, να είναι ένα σχολείο που να μορφώνει, όχι να εξοντώνει.